Από την υποδία της ασφάλειας Βόλου εξιχνιάσαν δύο περιπτώσεις ληστείων που διαπράχθησαν πρόσφατα στην περιοχή του Βόλου και ως δράστες μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί δύο άτομα αλλοδαποί 23 χρονών. Συγκεκριμένα εξιχνιάσαν οι ληστείες που μία εξ αυτών που συνέβη στις 24 Μαρτίου σε βάρος ελεύθερο επαγγελματία, όπου τον περίμεναν έξω από, από το σπίτι και υπό την απειλή όπλων ασκώντας βία απέσπασαν χρηματικό ποσό 8.000 ευρώ. Και ξεχνιάστηκε και η δεύτερη περίπτωση, όπου δύο άτομα μπαίνοντας σε διαμέρισμα απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ, προκαλώντας σημαντικές βλάβες στον παθόντα, ο οποίος είναι καταστηματάρχης και σύζυγό του. Από συντονισμένες προσπάθειες, όπως προείπα, της υποδίευσης ασφάλειας Βόλου, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 23 χρονών, αναζητούνται άλλα δύο άτομα, διότι όπως προέκυψε, στη μια μεν ληστεία εκ των τριών και στην άλλη ληστεία που συμμετείχαν δύο άτομα, το ένα άτομο είναι κοινό και στις δύο ληστείες. Κοινός συμμέτοχος και στις δύο ληστείες. Με τη μέχρι τώρα έρευνα βρέθηκε το ποσό που κατήχε ο ένας από τα αφαιρεθέντα χρήματα του ελεύθερου επιχειρηματία, το οποίο και αποδόθηκε. Όπως επίσης και από τη δεύτερη ληστεία βρέθηκαν χαρτονομίσματα συγκεκριμένα, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον παθότα και αποδόθηκαν. Αναζητούνται άλλα δύο άτομα, αλλοδαποί, αλβανικής υπηκότητας, ηλικίας 20 και 23 χρονών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναμένει τη σύλληψή τους. Οι συλληφθέντες, για τους οποίους σε βάρος εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, κρατούνται και παραβέπονται στη δικαιοσύνη. Και οι δύο πρώτοι, όλοι αλβανοί και οι τέσσερις δηλαδή, έτσι. Ναι. Πόσα χρήματα βρήκατε από τη μια περίπτωση και πόσα από την άλλη? Ναι, βρήκαμε από την περίπτωση του Ιχθυοπόλη, βρεθήκανε 2.600 ευρώ στην οικία του ενός των τριών δραστών, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον παθότα. Στην άλλη περίπτωση βρεθήκανε χαρτονομίσματα, δολάρια, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον παθότα και αποδόθηκαν. Δεν έχουν βρεθεί ακόμα τα ευρώ. Πιθανόν να τα έχει ο δεύτερος των εκδοτών που αναζητείται. Γι' αυτό το λόγο γνωρίζανε και τα δρομολόγια, τα σπίτια τους και τις ώρες που μετακινούνταν οι παθόντες. Τους αναγνώρισαν πραγματικά δηλαδή τα θέματα, έτσι. Είπαν ότι τους ξέρουν τους άνθρωπους. Ναι, ναι. Αυτοί έχουν απασχολήσει άλλη φορά την υπηρεσία σας? Αυτοί που έχετε πιάσει? Δεν έχουν απασχολήσει, όχι. Δεν έχουν απασχολήσει και οι δύο. Και αυτός ο κοινός, να ρωτήσω κάτι, αυτός ο κοινός και στις δύο ληστείες, δεν είναι από αυτούς που συνελήφθησαν? Όχι. Αυτός τι ρόλο είχε, δηλαδή ήταν αυτός που συντόνιζε τις επιχειρήσεις αυτές? Όχι, δεν συντόνιζε.